φίλε μου. Business. Αυτή είναι η δουλειά. Μερικοί νομίζουν πως τα χρήματα βγαίνουν εύκολα. Δεν βγαίνουν εύκολα. Καθόλου εύκολα. Χρειάζεται σκληρή προσπάθεια για να τα αποκτήσεις. Βέβαια, η γυναίκα μου έχει πατέρα με μεγάλη περιουσία. Και αυτό συνέβαλε αρκετά στην έως τώρα οικονομική μας κατάσταση. Αλλά βέβαια, αυτά που λένε μερικοί αυτοδημιούργητος και κουραφέξαλα είναι για τους αφελείς. Αν δεν βρεις μπάζα, είσαι για τα μπάζα. Εμένα που με βλέπετε, είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος της γειτονιάς μου. Και όχι μόνο. Έχω χιλιάδες ανθρώπους στη δούλεψή μου. Αλλά, δεν κατάλαβα. Αν μου κουνηθεί κανείς εμένα, θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Θα μου μπει κανείς το ρουθούνι, θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Θα έρθει κανείς να μου πει ότι... Τζόρτζι! Μάλιστα, γλυκούλα μου. Εδώ είμαι, γυναικούλα μου. Μισό λεπτό, τα ξαναλέμε. Η γυναίκα μου, βλέπετε. Το φωτογιά για σένα κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που σε διάνουν στη γειτονιά. Το φωτογιά που απ' το φιλό φτιάχνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέχεις ψιλοπεδονιά. Ή τα πράγματα είναι ακριβά ή ο μισθός μου λίγος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λάδι 2 ευρώ, πατάτες 60 λεπτά, ψωμί 80 λεπτά και αλάτι 22 λεπτά. Το σύνολο 3,62. Του να πάρει ευχή, 3,5 έχω μόνο, 12 λεπτά λείπουν. Άρα, αν φάμε ανάλατο το φαγητό, θα έχω κέρδος και 10 λεπτά. Και είναι και καλό για τα νεφρά. Και σκληρά γογούδι για τα παιδιά, μην τα θέλουν όλα λύσα. Πολύ καλά, κανένα πρόβλημα. Την άλλη φορά που θα πάρω το νέο 15ήμερο τώρα με την τρόικα, θα τους πάρω και αλάτι και μακαρόνια. Μωρέ, και πιπέρι ακόμα θα τους πάρω. Το φαντάζεστε, αλάτι και πιπέρι στο αυγό, τρέλα δε θα είναι. Δόξες ο Θεός. Καλά να είμαστε και τίποτα δεν θα μας λείψει. Πάω τώρα να πάρω τα ψώνια γιατί τα παιδιά πεινάνε. Αριστίδη. Πιο σιγά γυναίκα, ενοχλείς τη γειτονιά. Μην ξεχάσεις να πάρεις και ψωμί. Ψωμί δεν θα ξεχάσω, αλλά θα ξεχάσω αλάτι. Γιατί θα ξεχάσεις? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά για να το θυμηθώ. Καλά, κάνε όπως νομίζεις, την ευχή του Θεού να και μεγάλο τυπέ. Φτιάξε καβάλα το ψηλά και σβάλει το
να μάνε. Εμείς μεγάλοι γκάμα θα μαστούν που κάνουν ουρά. Από μικρούς οι πάντες με κρυμματσωμένα βουρά. Παίζεις με όλους και με όλα ύπαξη πάντους λες. Και θες να είναι οι επιθυμίες σου για αυτούς για τα γκες. Έλα που εγώ λέω να μη σταθώ. Σ' αυτό το κότσικο ρεμά που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βάρη το γονί σου κουνάς. Έλα που δεν μπορώ πλέον να πισταθώ. Σ' αυτό το κότσικο ρεμά. Ποιος να είναι? Καλημέρα σας. Η κυρία Λιβεροπούλου από τις Γενικές Ασφάλειες, χαίρομαι πολύ. Α, ναι, σας είχα ξεχάσει. Περάστε. Ευχαριστώ. Τι κάνετε? Ελεημοσύνες, τι να κάνουμε. Το μικρό σου όνομα, Λιβεροπούλου? Αγγελική. Αγγελική! Τι λέει, Άντζη? Κάπως έτσι. Άντε, ας τελειώνουμε. Αγγελική. Λοιπόν, ποια αντικείμενα θα θέλατε να συμπεριλάβουμε στο ασφαλιστήριο κατά της πυρκαγιάς που λέγαμε? Αντικείμενα? Τι είναι τα αντικείμενα? Έπιπλα, πίνακες, ηλεκτρικές συσκευές, τη μαλφή. Τη μαλφή? Καλό μου ακούγεται. Όπως νομίζετε. Πάντως το σπίτι σας είναι πολύ όμορφο. Ναι, υπάρχει χρήμα. Μπορούμε να το κρύψουμε? Αστειεύεστε. Όχι, σοβαρά μιλάω. Τα λεφτά δεν κρύβονται. Πώς δεν κρύβονται? Έχουμε χρηματοκιβώτιο. Θέλετε να το δείτε? Καλά, ας τα αφήσουμε. Θέλω να πω, όπως λέμε, το χρήμα, ο βήχας και ο έρωτας. Τι κάνανε αυτοί? Καλά. Να γράψω λοιπόν ένα σαλόνι αξίας? Φυσικά και μάλιστα μεγάλης. Δηλαδή, πώς να γράψω? Πρέπει να γράψετε. Βέβαια. Αν δεν γράψω, δεν θα πληρωθείτε σε περίπτωση φωτιάς χτυπήστε ξύλο. Φωτιά ή έπαυλη? Ας γελάσω. Κυρία μου, η φωτιά δεν ξεχωρίζει έπαυλη από στάβλο. Υπονοείτε κάτι? Όχι, αλλά δεν μου είπατε τι ποσό να γράψω. Θα γράψετε ένα μυθικό ποσό. Μυθικό? Ναι, έχω ακούσει ότι τα μυθικά είναι και μεγάλα. Καλά. Θα βάλω 5 εκατομμύρια. Α, μόνο μέχρι τόσο πάνε τα μυθικά. Βάλτε κάτι παραπάνω. Αυτά που είχε ο Νάσης, τι ήταν? Αμύθιτα. Βάλτε ένα μύθιτο. Δεν μπορώ να γράψω αμύθιτο ποσό. Σιγά καλέ, θέλετε να το γράψω εγώ. Αμύθιτο. Τώρα. Καλά. Θα σας αφήσω να σκεφτείτε λιγάκι καλύτερα τα ποσά με το σύζυγό σας και ξαναπερνούμε στη βδομάδα για να τελειώσουμε το συμβόλαιο. Έλα, κάντε όπως νομίζετε. Σας αφήνω για τώρα και τα ξαναλέμε. Να πας στο καλό, παιδί μου. Αντίο, θα ξαναπεράσω. Η πόρτα είναι από εκεί. Ουφ, τέλειωσε κι αυτό. Ωραία είναι τώρα να ετοιμαστώ γιατί περιμένω να τσάρτη σε γεύμα. Έχω βάλει το φούξε γραγιόν μου. Αυτό το καλοκαίρι πόσο σημαίνει. Είμαστε η αγάπη σου νομίζω. Καταλάβαινε το φούξε γραγιόν μου. Έχω βάλει τέρμα. Πάμε και στο δωμάτιό μου. Ήρθε για μένα. Φωτιά θα βάλεις όλα μου τα περασμένα. Ανησυχείς την έπαυλη. Κι αυτή τσιρίζονται ψάχνει το κραγιόν της. Είπαμε, αυτή είναι παυλάχης. Εγώ θα παίζω κι ας λένε ό,τι θέλουν. Με μάτια, με τα μάτια καημένα, να δε θέλω για σένα. Δεν θέλω φασαρίες. Κι αυτοί γιατί κάνουν? Είπαμε, αυτή είναι ισχυρή. Δεν βλέπεις που ο βόθρος τους πέφτει μέσα στο πηγάδι μας και μολύνει το νερό μας?
τι σημαίνει. Ότι μας έχουν χεσμένους. Τι! Είπες για τα λόγια! Είναι το μόνο που με επιτρέπουν να κάνω ισχυρή. Τα κακά έργα τα κρατάνε για την πάρτι του. Θα το πω στον μπαμπά. Χα! Κι αυτός με κακά λόγια τη βγάζει. Από κακά έργα τίποτα δεν σκαμπάζει. Θα το πω στη μαμά. Αυτή κάτι κάνει από κακά έργα. Τι θα πείτε στη μαμά? Κάτι λέγαμε για τους γείτονες. Ναι, ναι, για τους γείτονες. Α, για τους γείτονες. Ναι, μπαμπά, για τους γείτονες. Και λοιπόν, τι λέγατε για τους γείτονες? Λέγαμε να έχουμε την τύχη τους. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό λέγαμε, να έχουμε την τύχη. Ας είναι υγιείς οι άνθρωποι και ας έχουμε κι εμείς τη δικιά μας υγεία. Δεν μου λες, μπαμπά, γιατί τα παιδιά τους όταν παίζουν στην αυλή μας πετούν πέτρες? Μάλλον για αστείο θα το κάνω. Δεν έχουν κακία όμως. Δεν έχουν κακία. Το παλεύουν όμως το πράγμα. Και δεν μου λες, μπαμπά, γιατί ο μπαμπάς τους πετάει πάντα το μισοτελειωμένο κούρο του στην αυλή μας? Μάλλον θα είναι αφηρημένος. Ίσως είναι που έχει πολλές μετοχές. Να. Μετοχές. Μετοχές. Με το χες γεμίζω φόθους και πέφτει στο πηγάδι μας. Όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις. Θα προλάβω να μεγαλώσω. Γιατί? Γιατί δεν με έχει πνίξει το σκάτο. Τροπή σας δεν λέει τέτοια λόγια μπροστά στον πατέρα σας. Πήγαινε αμέσως στο δωμάτιό σου. Ανάγωγε. Αχ, τι παιδιά. Αμαλία, Αμαλία. Τα ξέρεις τα τρία παρλιακά? Ποια παρλιακά? Την πετατζού, την καφετζού και τη σπαγγέτη. Αυτές με το χάι που πάνε σαν πάπιες. Αυτές που όταν περνούν από το σπίτι μας κάνουν φτου. Βλαμμένες. Περπατούν με τον πισίνο στο λαιμό, κόψη. Τα πολλά λεφτά είναι. Φαντάζεσαι να γίνουμε κι εμείς πλούσιοι? Θα μας ανέχουν και εμάς οι πισινοί. Για πάμε μια πρόβα. Πάμε. Χάι! Χάι! Ούψ, με στενεύει η κόβα. Αχ, και αυτό το καλτσόνς έπεσε ένας πόντος. Αχ, και αυτό το γαλλικό σκατά. Αχ, τι έπαθα. Ας το άκυρο, προτιμώ τους κατεβασμένους. Πάντως, ήσυχα. Ούτε που ακούγονται. Σύση! Σύση! Σύση, χρυσό μου, δεν ακούω σου μιλά. Ποιος φάνη, did you call me? Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, μίλα ελληνικά σε παρακαλώ. Yes, mommy, I'll speak Greek. Θα με τρελάνεις, πες μου γρήγορα που έχεις βάλει το φούτ σε καριόν μου και στα ελληνικά. Okay, λοιπόν, τέλειος κραγιόν. Τι λες, παιδί μου, δεν σου έχω πει χιλιάδες φορές να μην πειράζει το φούτ σε κραγιόν μου. Μα, ήθελα πολύ και ανάγκη να κάνω κάποια φούξα γράφητη στους στίχους του μαντίου μου. Γράφητη? Ποιοι γράφητη? Πολύ βλάχικο μου ακούγεται. Καλέ, έγραψα συνθήματα στους στίχους. Συνθήματα? Τι συνθήματα, θα τρελαθώ. Κάτω η φτωχή, η μιζέρια στα πανέρια. Η φτωχή όλη με δούλη, με ροφάει με ροδούλη. Το πιο ωραίο κτίριο είναι το χρηματιστήριο. Και τέτοια. Φούξια συνθήματα για φτωχούς. Αχα. Πάει! Γυναίκες! Πάει από δοήτευση! Τόμ! Δεν σε έχω πει χιλιάδες φορές να μην χτυπάς την μπάλα στον όνυχα! Δεν τη χτυπάω στον όνυχα! Στο πάτωμα τη χτυπάω! Μα το πάτωμα είναι από όνυχα! Μπα! Και η τυχαία από τι είναι! Από παρονυχίδα! Μπορείς να τους ρωτήσεις! Άλλωστε εσύ πάντοτε έχεις καλές σχέσεις με τα τουβάρια! Μόνο καλές! Αδερφικές θα έλεγα! Ντροπή σου! Εσύ άφησες! Καλέ, άσε τις αηδίες και άκου τι σου λέει η μάμη! Η μάμη να κοιτάει τον ντάντι! Είμαι μεγάλος και θα κάνω ό,τι θέλω και θα χτυπάω και τον όνειχα! Αγύριστο κεφάλι! Ευτυχώς πέρασα τον αλλάξουμε! Τον όνειχα! Ναι, θα στρώσουμε κάτι πανάκριβα επίσης σε μπλακάκια! Πω, σωστή έβολη το σπίτι μας. Ναι, βλέπεις παρήγγειλε ο πατέρας σου για την είσοδο εκείνα τα... γιονόκλανα. Τι λέει? Γιονόκλανα, μάμι. Σταμάτα επιτέλους με αυτά τα αγγλικά. Δεν μπορώ άλλο με αυτή τη γλώσσα. Ναι, αλλά το κουδούνι μας ήθελες να το γράψουμε
αγκαλιά. Άλλο αυτό. Αυτό είναι για να ξεχωρίζουμε. Βλέπεις, όταν πει ο άλλος το κορδώσεις, το ντούμε τέλπα, καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε έπαπλη. Ενώ... Ξέρω, μάμη, μη συνεχίζεις. Αν πάει λίγο παραδίπλα. Ξέρω, μάμη, μη συνεχίζεις. Δεν σου λέω τίποτα. Ξέρω, μάμη, μη συνεχίζεις. Ο κυραρίστος. Ξέρει, μάμη, μη συνεχίζεις. Δοξάζω το Θεό που δεν γεννήθηκα σε τέτοιο σπίτι. Μα να βλέπεις μια ωραία έπαυλη. Καμαρωτή, καμαρωτή. Και δίπλα ένα τσαντίλι, Θεούλη μου. Και ποιος μένει? Ο κυραρίστος, ο καθηγητάκος. Τι να κάνουμε, ο Λουδοβίκος, ο 14ος, πέθανε. Η μεγάλη Κατερίνη τα ίδια. Ο Μέγας Ναπολών μας τέλειωσε. Καλέ, πότε πεθάνουν όλοι αυτοί. Τόμ, μην ηρωνεύεις τη μάμη. Τόση θάνατη μαζί. Βομβιστική ενέργεια θα ήταν. Καλέ, μην ακούς αηδίες. Αυτοί να έχουν πεθάνει πριν αιώνες. Άντε να χαρτείς, αν ξαναπείς πάλι τέτοια ψέματα, θα σε στείλω μια ολόκληρη ώρα στην τρόγλη του κύριε Ρίστου. Τ' ακούς? Το θέμα είναι αν θα με δεχτεί εκείνος. Και γιατί να μη σε δεχτεί? Γιατί περνάτε όλοι από μπροστά του και το φτύνετε. Το φτύνουμε για να μην το ματιάσουμε. Τόση και το παλεύετε ότι μένει δίπλα στην έπαυλη του Τζόρτζη Κορδόση. Ενώ ο Τζόρτζη Κορδόση. Δηλαδή ο Ντάντι. Τι να πει, ότι δίπλα στο σπίτι του είναι η τρόγλη του Μαστραρίστου. Μα γιατί τη λες τρόγλη? Γιατί τρώει γλυκά. Σωστά. Ποιος να είναι. Πήγαινε τώρα να ανοίξεις. Και γιατί να πάω εγώ. Και ποιος να πάει. Να πάει εσείς. Ωραία, πήγαινε εσείς να ανοίξεις. Και γιατί να πάω εγώ. Και ποιος να πάει. Να πάει ο Τόμ. Τόμ, η σειρά σου. Είπαμε εσείς. Αχ, εδώ μέσα δεν βγάζεις άκρη. Αν δεν βρεθεί μέχρι αύριο υπηρέτρια, θα φύγω από την έπαυλη. Και εσύ για τον κυραρίστο ετοιμάζεσαι. Πάω μόνο μου για να μάθετε. Του άντρα του ώρα πάρει, μη του μιλάτε το πρωί, μη του μιλάτε το πρωί, του άντρα του ώρα πάρει, του άντρα του ώρα πάρει, μη του μιλάτε το πρωί, μη του μιλάτε το πρωί. Φίλε μου, business. Αυτή είναι η δουλειά. Μερικοί νομίζουν πως τα χρήματα βγαίνουν εύκολα. Δεν βγαίνουν εύκολα. Καθόλου εύκολα. Χρειάζεται σκληρή προσπάθεια για να τα αποκτήσεις. Βέβαια, η γυναίκα μου έχει πατέρα με μεγάλη περιουσία. Και αυτό συνέβαλε αρκετά στην έως τώρα οικονομική μας κατάσταση. Αλλά βέβαια, αυτά που λένε μερικοί αυτοδημιούργητος και κουραφέξαλα είναι για τους αφελείς. Αν δεν βρεις μπάζα, είσαι για τα μπάζα. Εμένα που με βλέπετε, είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος της γειτονιάς μου. Και όχι μόνο, έχω χιλιάδες ανθρώπους στη δουλεψή μου. Αλλά, δεν κατάλαβα, θα μου κουνηθεί κανείς εμένα. Θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Θα μου πει κανείς το ρουθούνι. Θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Θα έρθει κανείς να μου πει ότι... Τζόρτζι! Μάλιστα, γλυκούλα μου. Εδώ είμαι, γυναικούλα μου. Μισό λεπτό, τα ξαναλέμε. Η γυναίκα μου, βλέπετε. Για σένα κάθε μου τραγούδι
για τους καημούς σου που σε ριάνουν στη γωνιά. Το κολογιά που απ' το φιλό φτιάχνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοπεδονιά. Μα τι έχετε βρε κορίτσια, γιατί δεν λέτε κι εσείς καμία ιδέα? Κάτι σκεφτόμαστε. Να, ξέρεις. Άσε, Ζουλιέτ. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Άσε, Ζουλιέτ, το λέμε μέσα εβδόματα, μην τις στεναχωρήσουμε την κακομοίρα. Τι συμβαίνει βρε κορίτσια? Να. Ναι. Άσε βρε, τι ήθελε να μιλήσει. Ναι. Ζουλιέτ. Στην πρωτή να μιλήσει. Αφού το πας πήρε φίλη αγάπη μου έχω, δεν σου φταίει. Εμείς δεν φταίμε. Να, πήραμε απόφαση, επειδή θα έρθουν παιδιά και άλλων βιομηχάνων και εφοπλιστών και βουλευτών και γενικώς ξέρεις, παιδιά κάποιου επίπεδου. Ωραία, και πού το πρόβλημα? Ένα, πώς να σου το πω. Πες το, πώς θες, αλλά πες το. Αποφασίσαμε να... Να φέρουμε τα κανάλια της τηλεόρασης. Αυτό είναι το κορίτσια και με παιδεύονται. Και βέβαια συμφωνώ. Όχι, ακριβώς μάλλον κάπου εκεί κολλάμε. Πες βρε αγάπη μου ότι είχε τηλεόραση. Και προτού μπει μέσα. Κάνει ένα εξωτερικό τράβηγμα. Στην έπαυλή σας. Ωραία, και πού το πρόβλημα? Πώς. Για σκέψου, ένα εξωτερικό τράβηγμα της έπαυλης του μεγαλοέμπορου Τζόρτζι Κορδόση. Και εκεί που τελειώνει η επιβλητική μάντρα του. Και αρχίζει ένα σκουριασμένο κοτετσόσυρμα. Με δυο μυξιάρικα να παίζουν. Με ένα μαγκανοπίδωτο στη μέση της αυλής. Που δυστυχώς είναι καλά σκεπασμένο. Ώστε να μην πέφτουν μέσα τα μυξιάρικα, να ησυχάσουμε από δάφτα. Και εμένα, χαμόσπιτο, στην άκρη του οικοπαίδου 2x2. Αν είναι δυνατόν, βρε Σύση μου, να ανέχεστε τέτοια πράγματα στη γειτονιά σας. Αν είναι δυνατόν. Πού ζούμε? Δίπλα στο χαμόσπιτο ζούμε. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό αποφασίσαμε να... Θα μας δικαιολογήσεις ασφαλώς. Για σένα νοιαζόμαστε. Βέβαια, η Σύση μας είναι λογικό, κορίτσι. Τι αποφασίσατε, βρε κορίτσια? Να γίνει το πάρτι. Τότε πού το πρόβλημα? Αλλά... Κορίτσια, με έχετε τσιτώσει, το καταλαβαίνετε. Στο σπίτι της Ζουλιέτ. Ουφ, το είπαμε. Στο σπίτι της Ζουλιέτ. Όχι, Θεέ μου, όχι, δεν θέλω τη ζωή μου. Σώπα, βρε
μου κι εσύ, μη κάνεις έτσι. Κορίτσια, πείτε μου τι μπορώ να κάνω και να το κάνω, συσκετεύω. Κάτι μπορούσε να κάνεις κι εσύ, αγάπη μου. Αλλά δεν το έκανες τόσο καιρό. Δηλαδή. Γιατί δεν βάζεις τον πατέρα σου να τους διώξει. Και πού να πάνε. Στα τσακίδια. Τι μας νοιάζει εμάς. Σωστά, σε νοιάζει εσένα που θα πάνε. Όχι φυσικά. Θα μείνουν μόνο αυτοί που έχουν ωραία σπίτια. Όπως για παράδειγμα μένουν μόνο τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και κλείνουν τα μικρομάγαζα. Ωραία, τότε η γνώμη σας είναι να πω στον πατέρα μου να τους απαλωτριώσει. Να το πεις βέβαια. Αλλά αυτό θα αργήσει. Γι' αυτό το πάρτι δεν προφταίνεις. Και τότε τι μου λέτε βρε κορίτσια. Και εσύ πια καημένη, μην τα περιμένεις όλα από τον τάντι σου. Και τι να κάνω, να σε απαλωτριώσω μόνη μου. Δεν εννοεί αυτό η Τίφανη. Και τι εννοεί. Πείτε μια κουβέντα ολοκληρωμένη βρε κορίτσια που είσαι όλο μισό και υπονοούμενα. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν αγάπη μου. Οι δουλειές θέλει να πει ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα δίπλα στην επιβλητική μάντρα του ντάντι σου να υπήρχε μία αποθήκη καλλιτικών για τη μαμά σου. Και να μαθευτεί ότι η αποθήκη καλλιτικών της μάμη είναι μια τρόγλη. Δεν έχεις καταλάβει καλά τι θέλουμε να πούμε. Πώς να καταλάβω, πώς σας τα βγάζω με το τσιγκέλι. Θα στα εξηγήσω εγώ με απλά λόγια. Και ό,τι θες, εγώ εδώ είμαι. Ευτυχώς που είσαι εδώ και εσύ βρε Ζουλιέτα μεταφράζεις. Γιατί αλλιώς ζήτω που χαρήκαμε. Αυτό ακριβώς εννοεί η Τίφανη. Να τι μεταφράζεις. Όχι, το ζήτω που χαρήκαμε. Παρντών. Λοιπόν, πρόσεξε εσύ. Τα καλλιτικά είναι έφλεκτα υλικά. Τι αποθήκες. Αρπάζουν εύκολα φωτιά. Ένα καμένο οίκημα, δύσκολο να γνωρίζει όταν είναι αποθήκη σπίτι. Πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια. Θα την αποζημιώσει άρα για ασφαλειά της. Καλεσμένη απόψε, κυρία Κάθριν Λαμουδέα Κορδώση, για να μας πει πώς καταφέρει και μακιγιάρεται έπειτα από την πυρκαγιά στην αποθήκη των καλλιτικών της. Κορίτσια, κατάλαβα καλά. Πολύ καλά κατάλαβες. Θα βάλουμε φωτιά στο σπίτι του γείτονα για να κάνω πάρτι στο δικό μου. Θα δεις που θα γίνει και της μόδας. Και οι άνθρωποι δίπλα. Τι σε νοιάζεσαι να σύσει μου. Νοιάστηκαν ποτέ αυτοί για σένα. Νοιάστηκαν το πρεστή του σπιτιού σε περίπτωση πάρτι, εκδηλώσεων κτλ. Δηλαδή να κάψω το σπίτι του κυναρίστου. Σιγά το σπίτι. Εσύ προλίγου θα είμαι στρόγλη. Κορίτσια, είσαστε με τα καλά σας. Τι θες να πεις εσύ μου. Θέλω να πω πως εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω. Ωραία, λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Θα ετοιμάσουμε το πάρτι στο σπίτι της Ζουλιέτ. Το μεγαλύτερο πάρτι όλων των εποχών. Πού πάτε βρε κορίτσια, σταθείτε. Τι να σταθούμε εσύ μου. Εμείς ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Σωστά, ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Κάτι είχατε να κάψετε, το κάψατε. Αυτό αγάπη μου εξαρτάται από σένα. Σωστά. Από σένα. Θα σε βοηθήσουμε κι εμείς. Εγώ θα πάω στο περίπτερο. Εγώ θα χωρώ τα σπίρτα. Και εγώ θα εννοώ πνεύμα. Κορίτσια, πραγματικά η προφορά σας με συγκινεί. Αχ, να δεις τι ωραία που θα είναι. Θα έρθουν και οι πυροσβεστικές. Θα έρθουν τα κανάλια. Θα έρθουν οι δημοσιογράφοι. Αχ, τυχερούλα. Πόσο θα ήθελα να είχα την τύχη σου. Πω, και την τύχη πάλι κι αυτή δηλαδή. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Θέλει μια μοναδική εμπειρία για τη ζωή σου. Φέρσε το λες τα εγγόνια σου. Και όταν με πιάσει εμένα η αστυνομία. Έλα βρε αγάπη μου τώρα. Μη λες αχλαμάρες. Κανένας άλλος από εμάς στις τέσσερις δεν θα το μάθει. Δηλαδή. Εξάλλου, τα λεφτά. Κάτι τέτοιες ώρες χρειάζονται. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Έλα. Ναι, πάμε για την εκδήλωση.
Έλα, Τζοβανά. Έχω κάτι που θέλεις πολύ να δεις. Συγγνώμη, μωρό μου. Δεν μπόρεσα να περάσω καθόλου από το γραφείο σήμερα. Εκείνο το χιλιαράκι που μου έδειξες, με τους διπλούς αερόσακους, του αυτοκίνητου εννοώ. Τι? Γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις? Ακόμα εκείνο, Σεμπάστιαν! Για δώσε μου εδώ να δεις για πότε ξεκουμπίζεται. Έλα, Σεμπάστιαν. Τα γραμμάτια του φτωχοπούλου τα εισέπραξες? Τι? Τι θα πει πήγες και δεν ήταν? Πού? Στο νοσοκομείο. Να πήγαινε στο νοσοκομείο. Δεν σου είπαμε να μπεις και στο χειρουργείο. Τρέχα, αλλιώς απολύεσαι. Και πού είσαι? Μόλις ξυπνήσει από την άρκωση. Η πρώτη φάτσα που θα δει δεν θα είναι νοσοκόμα. Ποια? Εσύ, αγόρι μου, εσύ! Έχεις τα κομμάτια. Και αυτό το βλάκα τον έχω αργυλογιστεί. Κάθριν! 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 Ωραία, Κατίνα! Σένα το πίσα, πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το πίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δεν σ' αποκτήσα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δεν σ' αποκτήσα. Τα ψηλά τα σκαλοπάτια. Να πας στους διπλανούς και να τους πεις για την διαρροή του βάθους. Θα πάω. Πότε βρε Αριστίδη, το πηγάδι μυρίζει έντονα και από εκεί ποτίζουμε τις ντομάτες που τρώνε τα παιδιά. Δεν θέλω να γίνω κακός με τους ανθρώπους, βρε Μαγδαληνή. Το πάω λαό-λαό. Δεν ξέρω πώς θα το πάρουν οι άνθρωποι. Γείτονοι είναι. Με το γείτονά σου πρέπει να τα έχεις καλά. Άνθρωποι είμαστε. Καλά, βρε Αριστίδη, εσύ ξέρεις. Πάντως το πηγάδι μυρίζει έντονα από τότε που φτιάξανε την πλανή του βόθρου. Καλά, πάω τώρα. Επιτέλους. Όταν χτυπά το κουδούνι, ανοίγουμε την πόρτα. Καλά ό,τι πείτε. Όταν χτυπά το κουδούνι, ανοίγουν την πόρτα. Και όταν χτυπά πόρτα, τι ανοίγουνε, κουδούνι! Πήγαινε, παιδί μου, να δείξει, περιμένει ακόμα στην πόρτα. Καλά. Καλέ, πού το πέτυχες αυτό το φλύτο? Κυρία, κυρία, τι συμβαίνει, Ολίβ? Έξω είναι κύριος, με ποκάμισο του 70, παπούτσια του 60, παντελόνι δεν ξέρω, τη σακάκι ιτανικό μη φάνηκε. Α, συμφάνηκε, φαντάσου να ήσουν και σίγουρη. Κατάλαβα, αυτός ο γύφτος ο αρίστος από δίπλα θα είναι. Πες του να σκουπίσει τα πόδια του και να βγάλει τα παπούτσια του 60, μη μας χαράξει τον όνειχο του 2012. Ό,τι πείτε
κυρία. Μια φορά και κάτι παπούτσια παμπάλαια με καρφιά από κάτω. Όπως λέει και η Ολίβ, παπούτσια 60's. Είδες που το βρήκε η Ολίβ? Αυτή δεν είναι η πειρέτρια. Τι είναι? Το ισότοπο του άνθρακα είναι, που βρίσκεται τις ηλικίες. Είσαι σίγουρος γι' αυτό που λες? Κυρία, ήρθε. Καλημέρα σας. Μέρα. Μπονζούρ. Λοιπόν, λέγε γρήγορα τι θες, γιατί έχουμε και δουλειές. Εικόνα ακούσει να φύγω. Εσύ να φύγεις και να μην ακούσεις. Καλά. Λοιπόν, σε ακούω. Λέγε γρήγορα, γιατί ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Να, εμείς ξέρετε, δεν έχουμε νερό της ΕΙΔΑΠ. Και εμείς τι φταίμε. Προς Θεού, δεν είπα ότι φταίτε. Όλοι δεν σου είπα να φύγεις. Θέλω να πω ότι βολευόμαστε με ένα πηγαδάκι που δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος στην αυλή μας. Συνέχισε και μίλα σαν αντάλλον. Θα προσπαθήσω. Τον περασμένο λοιπόν μήνα, φτιάξε τον καινούριο βόδρο του σπιτιού σας. Και ξαφνικά, σε λίγες μέρες το νερό μύριζε έντονα. Και μέσα σε μια εβδομάδα το νερό θόλωσε. Και η άσχημη μυρωδιά έγινε τόσο έντονη που έφτασε μέχρι το σπίτι μας. Α, γι' αυτό κάτι μου μύριζε και εμένα και δεν μπορούσα να καταλάβω από πού προερχόταν. Τα παιδιά σου κατουράνε μες στο πηγάδι και φέρω στη σημάδι μας. Τα παιδιά μου, μα ούτε που μπορούν να το πλησιάσουν. Το έχω πολύ καλά προφυλαγμένο. Δεν ξέρω, μην κόψεις το λαιμό σου και να βρεις πώς καταφέρνει την κατουράνε. Γιατί αλλιώς θα φωνάξω την αστυνομία. Είναι δικό σου το πηγάδι και εσύ ευθύνεσαι για ό,τι γίνεται σε αυτό. Τα ξέρω καλά εγώ. Τέσσερις δικηγόρους έχω στην εταιρεία μου. Μα δεν με αφήσετε να τελειώσω. Μα πας να σε αφήσουμε έτσι όπως μας αναστάτωσες. Σωστά, έτσι όπως μας αναστάτωσες. Ένας ειδικός που είναι εξάδελφος της γυναίκας μου. Μα θα ασχοληθούμε τώρα και με το τσόι της γυναίκας σου. Όχι, ήρθε και έκανε κάτι μετρήσεις. Και μας είπε ότι η στεγανότητα του βόδρου σας δεν είναι καλή. Και ότι ο βόδρος σας επικοινωνεί με το πηγάδι μου. Τι είπες, άνθρωπέ μου! Καλά, τρελός είσαι! Είσαι άξιος εσύ να κρίνεις τον βόδρο μας! Ξέρεις πόσους μηχανικούς πλήρωσε για αυτή την υπερσύγχρονη κατασκευή! Ξέρεις τι λες! Ή ανοίγει στο στόμα σου κάποιον παροχάρος! Και είσαι και πονηρός. Δηλαδή, κουτοπόνηρος. Νόμιζες ότι θα πιάσεις κορόδενα Τζόρτζι Κορδώση. Και μια Κάθριν λαγουδαία Κορδώση. Κάθριν, σου έχω πει χιλιάδες φορές το πατρικό σου να το βάζεις στο τέλος. Καλά, και θα τσακωνόμαστε αργότερα. Εντάξει, νόμιζες λοιπόν ότι τη βρώμα σου θα μπορέσει να τη μεταφέρεις σε εμάς. Τα ξέρω καλά εγώ. Τέσσερις δικός έχω στην εταιρεία μου. 14 μηνές θα σου κάνουν μέχρι να σε διώξω από εδώ. Όχι, που θα σε αφήσουμε να μας κολλήσει χολέρα. Ολίβ! Ολίβ! Ορίστε, κυρία. Αδείξε τον κύριο στην έξοδο. Ο Θεός θα τον κάνει και μετά να πληθείς. Έλα εσύ, από το πλείς. Άισι, λένε πως ανάβει επικίνδυνη η φωτιά όταν σφίγγει μοναξιά με μοναξιά. Κι ας λένε πως ανάβει επικίνδυνη η φωτιά όταν σφίγγει μοναξιά με μοναξιά. Στο διπλανό τραπέζι ένα κορμί με παίζει, δύο χείλη που με πίνουνε. Υπόσχεση για παράματα και θάματα μου δίνουνε. Κάθριν, σου μυρίζει κάτι? Ναι, αυτός άκλειος, ο βραβιάρης ο αρίστος. Άφησε τη μυρωδιά της στάχιας του. Όχι, κάτι καμένο μυρίζει. Τζόρτζι! Τι είναι πάλι? Τζόρτζι, αυτό που σκέφτηκα είναι καταπληκτικό. Σκέφτηκες?
Απίθανο, αλλά πες. Τζόρτζι, λέει να πήρε φωτιά το σπίτι αυτού του Αριστίδη. Πάμε στο μπαλκόνι να χαζέψουμε τη φωτιά. Και δεν πάμε. Το χιούμορ κάνει καλό. Πες του Τόμι να φέρετε κι άλλο. Φωτιά! Φωτιά! Τρέξτε γρήγορα! Φωτιά! Το ξέρουμε, χρυσό μου. Πώς κάνεις έτσι. Κάτσε. Το ξέρετε και κάθεστε. Ησύχασε. Τώρα ερχόμαστε. Φέρετε καλή του τάτη σου. Τα τέλεια. Τι να τα κάνει τα τέλεια. Μα για να δούμε τη φωτιά από κοντά. Για να την απολαύσουμε. Και μην έρχεστε στο δωμάτιο της Ίσης. Φέρετε κανένα κουβά με νερό και αφήστε τα τέλεια και τις αηδίες σας. Ηρέμησε, χρυσό μου. Το ξέρουμε. Μας βγήκε σε ευαίσθητο. Αλλά δεν καίγεται δάκι το σπίτι σου. Και ποιανού καίγεται, του γείτονα. Φυσικά! Αυτό είναι το παρηγορητικό. Φωτιά! Φωτιά! Τρέξτε! Μια πολύ μικρή φωτιά! Μια φασοδούλα φωτιά! Αλλά φωτιά! Ηρεμήστε, κορίτσια! Γυρίστε πίσω! Πώς κάνετε έτσι! Μα καλά, τι έπρεπε. Αχ, είναι ωραίο πράγμα η φωτιά! Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε να τη δούμε κι εμείς. Τι να δεις, καλέ, ντάντι! Το δωμάτιο της πήρε φωτιά! Τρέξτε! Το δωμάτιο της Ίσης! Μιλάς σοβαρά! Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε! Καλέ, μην βιάζεστε τόσο! Σίση! Πού είναι η Σίση! Σίση, για σέξω! Τζόρτζι, πέσεις στα αγγλικά, αυτή μόνο έτσι καταλαβαίνει! Σίση, come here, του δώθε! Πάνε να τραβήξω με το ζόρι! Ελάτε να βοηθήσετε! Με τη Σίση τι θα γίνει! Κινδυνεύει η ζωή της! Άσε! Θα φωνάξω εγώ βοήθεια! Με τη ρηχτή φωνή θα μ' ακούσει ο Νάσης! Δεν νομίζω ότι είναι η Μαρία Κάλλας και θα τρέξει να μας βοηθήσει! Μέγασε κύριε! Όλοι τους τρελίνε εδώ μέσα! Ο Νάσης πέθανε! Τι! Συμφορά μου! Και ποιος θα με βοηθήσει εμένα τώρα! Ο κυραρίστος! Στο δωμάτιο της αδερφής μου! Έλα ανέβω, κυραρίστο, γρήγορα! Τι το θες, βρωμιάρη! Αυτός ο βρωμιάρης θα γλιτώσει τη Σύση! Εσείς είστε στον κόσμο σας! Πού είναι το παιδί? Στο δωμάτιό της, γιατί ρωτάς? Κάνε πέρα! Άσε! Πάω εγώ! Ουπ! Θα λερώσω το κουστούμι! Τα λεφτά σε μαράνανε. Μαμά, μαμά! Πώς είσαι έτσι, Τόμ, πότε έβγαλες κι όλες γένια! Τώρα με τη φωτιά για να έχω φωτογένια! Το παιδί μου! Είναι δικό μου! Άσου το! Α, το θυμήθηκες! Τόμ, είσαι γεμάτος μουτζούρες, μαύρες μουτζούρες! Ε, τι να κάνουμε! Δεν κυκλοφορούν άσπρες μουτζούρες! Πάνε εδώ αν έχετε πυρσουστικές! Αχ, τι άγχος κι αυτό! Εσύ τι περιμένεις εδώ! Εσύ τι περιμένεις εδώ! Να πάρεις υλικό για κουτσομπολιό! Όχι, περιμένω να δω! Κατάλαβα, Κάθριν, πέρε κάτι πρόχειρο! Έλα εδώ! Πάρε αυτό να μη σε έχουμε ανάγκη. Και πού σε, ούτε που πάτησε το πόδι σου στο σπίτι μου. Πώς δεν πάτησε, θα δεις με τη μασιά σου άφησε εδώ μέσα, ο βρωμοπόδαρος. Σας ευχαριστώ πολύ, κρατήστε τα χρήματά σας. Και μαζί με αυτά, κρατήστε και την κόρη σας. Δεν είναι όλα στη ζωή για ξεπούλημα. Χαίρετε. Σύση, συνήλθες! Σύση, σήκω γρήγορα να κάνεις τα μαγιλιά σου τις μουτζούρες! Τόμ, μη θυναγίζεις! Γιατί? Για θυμίσου! Τι να θυμηθώ! Ποιος την κράταγε προηγουμένως! Ο Βελζεβούλ! Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις! Πρέπει να της κάνουμε απολύμανση! Ναι! Να την ψήσουμε στο φούρνο μιας και δεν κάκε!
Αυτός ο χολεριασμένος την κράταγε. Αυτός χολεριασμένος αν την κράταγε θα έχει γίνει τώρα σουφλάκι. Σουφλάκι, τι λέγω. Ναι, ξέχασα. Εσένα η κόρη σου, άμα καεί, θα γίνει φιλέτε μινιόν, αλλά κράμπνε κορδός μεσός λαγουδέ. Θέλω νερό. Εγώ παιδί μου, η μαμά σου. Όλοι. Ας το πάω εγώ. Σήκω, έλα. Πάρε αυτό να νιώσεις καλύτερα. Αχ, σώθηκα. Και βέβαια σώθηκες. Εγώ σε έσωσα, ο μπαμπάς μου. Και χωρίς να πληρώσω φράγκο. Για πες λοιπόν, τι έκανες και πήρε φωτιά. Εγώ δεν φταίω, η Τίφανη φταίει. Αυτό το κακό μαθημένο του τσιμεντά, έβαλε φωτιά. Όχι και τσιμεντά. Θα νομίζουν ο κόσμος ότι κάνουμε παρέα με οικοδόμους. Ήθελα να μου δείξει πώς θα βάλω φωτιά στην τρόγλη. Φωτιά στην τρόγλη! Μπράβο, παιδί μου! Ωραία ιδέα! Κοίτα, παιδαγωγική! Και δεν πήγε κατευθείαν να τη βάλει στην τρόγλη. Και γιατί να βάλετε φωτιά στην τρόγλη? Στο σπίτι θέλω να πω. Για να κάνουμε πάρτι στην έπαυλή μας. Και τελικά βάλατε φωτιά στην έπαυλη και θα κάνουμε πάρτι στην τρόγλη τώρα. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι γιατί θέλετε να κάψετε το σπίτι. Την τρόγλη! Συγγνώμη, ξέχασε το καθευτικό της. Για πες λοιπόν. Βλέπεις, στο πάρτι μου θα ερχόταν τηλεόραση. Και η γειτονική μας τρόγλη θα χαλούσε την άσχημη όψη της έπαυλής μας. Έτσι έλεγε η Ζουλιέτ. Α, τι μακαρονού! Και το πείραμα, πώς το κάνετε? Με ηνόπνευμα και σπίρτα, εγώ δεν ήθελα να το κάψω. Και γιατί δεν ήθελες να το κάψεις? Δεν είσαι συμπεδένης μητέρα σου. Δάτη, με κάνε το παιδί μας. Μα νομίζω μόνο με σένα. Ακούσεσαι, μάμη, έχεις μόνο μία. Κυρία. Τι σημαίνει όλοι, πού ήσουν τόση ώρα? Όταν πήγα και φώναξα τον γείτονα για βοήθεια. Α, εσύ το φώναξες. Σαν δεν τρέπεσαι, παλιοκέφτησα. Καλά, γι' αυτό σου πω άλλη φορά, τώρα κίνδυνος. Όταν πήγα και φώναξα τον γείτονα για βοήθεια. Α, εσύ το φώναξες, σαν δεν τρέπεσαι. Ας την βρε κάθε να συνεχίσει. Τα λέει που τα λέει μισά τα ελληνικά. Είναι και καθυστερημένο. Ποιο είναι το κατηστηρημένο, το κυλιαράκι που έχει μικρή μηκανή ή το τζουμπάνα? Συνέχισε. Τι έλεγες αγαπημένη μου όλη? Όταν πήγα και φώναξα τον γείτονα για βοήθεια. Ακούω με υπομονή. Το γυναίκα του έλειπε. Σπιτιά μόνα τους. Τα άφησε για να έρθει βοηθήσει εσάς. Μπαμ μπουμ πλακουτήκανε στο ξύλο. Γεμίσαν αίματα. Αγόρι σπάσει κεφάλι κουριτσιού. Και μετά? Κορίτσι σπάσει κεφάλι αγκουριού. Και μετά? Και μετά και τα δύο μαζί σπάσανε κεφάλια. Τώρα θέλω νοσοκομείο και αράματα. Και εμείς τι φταίμε? Εσάς έρθει βοηθήσει και τα άφησε μόνα τους. Ασθενοφόρο αργήσει. Παίρνεις εσύ τζάκου αρχιπάς νοσοκομείο. Εγώ. Σιγά μην πάμε με την τζάκουρα στο νοσοκομείο. Τότε να κανονίσει να τα πάτε με το χιλιαράκι. Μα πιάω με αυτό το χιλιαράκι. Τόμ. Πήγαινε μαζί με την Όλευη να βοηθήσετε να φέρουν τα παιδιά. Αχ, όχι εδώ, θέλω να συντονώνυχα. Τότε πηγαίνετε τα κατευθείαν στην Τζάγκουαρ. Και θα δερώ στην Τζάγκουαρ. Τότε να τα πάτε με το χιλιαράκι. Μα τέλος πάντων πια, τι είναι αυτό το χιλιαράκι? Θα σου πω εγώ. Εγώ θα σου πω, πάρα. Έτσι, μπράβο, στο κάνω. Λοιπόν, το χιλιαράκι έχει διπλούς αερόσακα. Τώρα αφήνουμε τις αηδίες, λέω εγώ, να πάμε στα παιδιά του γείτονα που κινδυνεύουν. Έχουμε υποχρέωση να τα σώσουμε. Ντρεπόμαστε για τη φτώχεια του. Και εκείνος έσυσε τη ζήτηση. Ενώ υπερανεφανευόμασταν για τους πλούσιους φίλους μας. Πήγαινε όλοι και πες να έρθουν αμέσως. Να τους πεις να προσέξει τον Όνυχα. Και αν τρέχει αίμα από τα κεφάλια των παιδιών τους, να φέρει και ένα τάπερ μαζί για να το μαζέψουν. Μη μας τα αφήσουν για μανάτη. Αυτό δεν θα το ανοιχτώ. Αν σου χρειάζεται ένα κυλιαράκι. Τζόρτζι, τι λέει αυτή? Σόμως ξέρει καθ' τι λέει. Ο καθένας ότι... Του άντρα του ώρα πάρει. Μη του μιλάτε το πρωί. Μη του μιλάτε το πρωί. Του άντρα του ώρα πάρει. Του άντρα του ώρα πάρει. Μη του μιλάτε.
σκέφτεσαι, φίλε μου. Business. Αυτή είναι η δουλειά. Μερικοί νομίζουν πως τα χρήματα... Του άντρα του, όλα πάρει. Μη του μιλάτε το πρωί. Μη του μιλάτε το πρωί. Του άντρα του, όλα πάρει. Του άντρα του, όλα πάρει. Μη του μιλάτε το πρωί. Μη του μιλάτε το πρωί. Business, φίλε μου. Business. Αυτή είναι η δουλειά. Μερικοί νομίζουν πως τα χρήματα βγαίνουν εύκολα. Δεν βγαίνουν εύκολα. Καθόλου εύκολα. Του άντρα του, όλα πάρει. Μη του μιλάτε το πρωί. Μη του μιλάτε το πρωί. Του άντρα του, όλα πάρει. Business, φίλε μου. Business. Αυτή είναι η δουλειά. Μερικοί νομίζουν πως τα χρήματα βγαίνουν εύκολα. Δεν βγαίνουν εύκολα. Καθόλου εύκολα. Χρειάζεται σκληρή προσπάθεια για να τα αποκτήσεις. Βέβαια, η γυναίκα μου έχει πατέρα με μεγάλη περιουσία. Και αυτό συνέβαλε αρκετά στην έως τώρα οικονομική μας κατάσταση. Αλλά βέβαια, αυτά που λένε μερικοί αυτοδημιούργητος και κουραφέξαλα είναι για τους αφελείς. Αν δεν βρεις μπάζα, είσαι για τα μπάζα. Εμένα που με βλέπετε, είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος της γειτονιάς μου. Και όχι μόνο, έχω χιλιάδες ανθρώπους στη δουλεψή μου. Αλλά, δεν κατάλαβα, θα μου κουνηθεί κανείς εμένα. Θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Θα μου πει κανείς το ρουθούνι. Θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Θα έρθει κανείς να μου πει ότι... Τζόρτζι! Μάλιστα, γλυκούλα μου. Εδώ είμαι, γυναικούλα μου. Μισό λεπτό, τα ξαναλέμε. Η γυναίκα μου, βλέπετε. Φτιάχνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοπεδονιά. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόρεσαν και βάλωσαν άντρες μονοκάθαροι μακριά. Ή τα πράγματα είναι ακριβά ή ο μισθός μου λίγος. Το κάτι θέλουμε να πούμε εκ μέρους όλων των παιδιών για την κυρία. Πριν 5 μήνες ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η κυρία Γιάννα ήταν συνέχεια δίπλα μας για να μας διορθώνει, για να μας φωνάζει και για να μας κάνει να καταλάβουμε πως όταν έχεις ένα στόχο κάνεις τα πάντα για να τον πετύχεις. Μάθαμε πολλά πράγματα από αυτή, όπως το εξής. Στη ζωή δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω.
Ειλικρινά, χαιρόμαστε που υπάρχουν άτομα σαν αυτοί που δεν χάνουν ποτέ το χαμόγελό τους και τη θέλησή τους. Όλο αυτό θα μείνει για πάντα σαν μια γλυκιά ανάμνηση στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Θα θέλαμε να πούμε ολόψυχα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και για την υπομονή που μας έδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους του Συλλόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καρτζόνη Βασίλη για το πηγάδι. Τον κύριο Τάσο με το μέγαρο, με τα έπιπλα. Ξεχνάω κάποιον άλλον. Να ευχαριστήσω γενικά όλους όσους μας βοηθήσανε για αυτή την παράσταση. Κουραστήκαμε πάρα πολύ. Η κυρία Γιάννα μας βοήθησε πάρα πολύ. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Μακάρι να υπάρχουν πάντα τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή μας να προσφέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.